Εγώ θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα, όχι μόνο για τις εξαρτήσεις. Υπηρέτησα και τους δύο χώρους. Και το χώρο της απεξάρτησης και το χώρο της αντιμετώπισης ανθρώπων οι οποίοι είχαν ψυχικά, συναισθηματικά προβλήματα. Ανθρώπων οι οποίοι ζήσαν μέσα σε μια ασταθή ισορροπία της ψυχικής και συναισθηματικής τους σφαίρας. Αυτοί οι δύο οι πληθυσμοί, οι εξαρτημένοι με τα σημαντικά τους πρόσωπα και τα άτομα με ψυχική συναισθηματική διαταραχή και οι οικογένειές τους αποτελούν δύο κυρίαρχες διαξαμενές από τις οποίες αντλούνται άτομα τα οποία συνέχεια προωθούνται σε ένα ιδιότυπο κοινωνικό περιθώριο. Οδηγούνται σε μια αλλιώτικη κοινωνική εξορία. Γιατί? Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνία από τη μία πλευρά δεν ανέχεται ανθρώπους. Γνωρίζει η σύγχρονη κοινωνία πολύ καλά τη μαξιστική αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, η σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους. Δεν μπορεί λοιπόν να ανεχθεί υπεύθυνους πολίτες συνεργάτες οι οποίοι κινούνται σε έναν ελεύθερο δημοκρατικό προσανατολισμό, κατεύθυνση. Την εξυπηρετεί να αποτελεί τα άτομα τα οποία είναι καταπιεσμένα, ανταγωνιστικά ή εξαρτημένα. Από την άλλη πλευρά, η ίδια κοινωνία μας κρίνει σύμφωνα με την παραγωγική μας προσφορά. Τι δημιουργούμε? Της δημιουργεί μια εσωτερική δυσφορία να αποδεχθεί ότι ο άνθρωπος μπορεί να εργάζεται ή να προσφέρει σύμφωνα με τις ικανότητές του, αλλά πρέπει να εισπράττει, να απολαμβάνει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Και δυστυχώς, οι άνθρωποι με μια βαθιά ψυχική και συναισθηματική διαταραχή δεν μπορούν να τα προσφέρουν αυτά. Και τα δύο λοιπόν αποτελούν κοινωνικά φαινόμενα. Το ένα ακόμα είναι αδιερεύνητο. Κανείς ακόμα δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ξέρουμε την πραγματική αιτία της ψυχικής νόσου. Εικασίες κάνουν. Το άλλο είναι κοινωνικό παράγωγο. Ναι, πολυαιτιολογικό. Σε μια διαλεκτική σχέση όμως των αιτιών που το προκαλούν. Κυρίαρχα όμως κοινωνικό. Και τα δύο αποτελούν κοινωνικά θέματα και προβλήματα. Και τα κοινωνικά θέματα και προβλήματα ακολουθούν τις κοινωνικές εξελίξεις και υπάγονται σε κοινωνικούς κανόνες. Άρα μόνο με κινηματικό τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και αυτή τη στιγμή μπορεί άνθρωποι άλλων πολιτικών κομματικών χώρων αυτά που θα ακούσουν να τα θεωρήσουν ανατρεπτικά ή ίσως και ενοχλητικά. Μόνο ένας χώρος μπορεί να οδηγήσει αυτή την κινηματική προσπάθεια. Γιατί μόνο αυτός ο χώρος όρθωσε πάντα ανάστημα και προέβαλε μια αγωνιστική διάθεση για να αντιμετωπιστούν. Θα μου πείτε, μα και άλλα κόμματα δεν εκφραστήκαν και δεν τοποθετηθήκαν και τώρα για το προωθούμενο νομοσχέδιο? Ναι, αλλά εκφραστήκαν. Διότι αυτά τα πράγματα επιβάλλονται λόγω της ένταξης της χώρας σε κάποιους εκμεταλλευτικούς μηχανισμούς. Από εκεί εκπορεύονται. Προαπαιτούμενο για την ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση της χώρας από το Ταμείο Ανάπτυξης είναι μία. Η ιδιωτικοποίηση και άλλες. Εγώ μιλάω για το σημερινό θέμα. Είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Θα στραφούν λοιπόν εναντίον αυτής της ευρωπαϊκής εντολής, αυτής της ενωσιακής επιταγής? Όχι. Ένα κόμμα ήταν πάντα εκεί. Και μιλάω και για τους δύο χώρους. Πρώτο το ΚΚΕ όρθωσε ανάστημα και έμεινε πιστός σε αυτή τη θέση να πολεμήσει την περίφημη πράσινη βίβλο που ακολούθησε τη λευκή βίβλο. Εκεί για πρώτη φορά αναφέρεται η ουσιαστική καταστροφή των χορηγούμενων υπηρεσιών στην ψυχική υγεία. Εκεί, και δεν χρειάζεται πολλά, μια απλή ματιά το τι συμβαίνει πλέον σε ψυχιατρία θα το κάνει κατανοητό. Λειτουργούν με το 1/3 του προσωπικού και μάλιστα με μια αντιμετώπιση των εργαζομένων τελείως χυδαία. Τους μετακινούν από εδώ και από εκεί σαν ένα αντικείμενο, χωρίς να ενδιαφέρονται για την οικογένεια και τη ζωή, για την κοινωνική τους λειτουργία. Στον χώρο των εξαρτήσεων τα πράγματα είναι το ίδιο και χειρότερα. Ακούγονται ελπίδες, λέει, γιατί το νομοσχέδιο τελικά
θα εξαιρέσει τα κέντρα πρόληψης. Ναι, γιατί στόχος του είναι να παρακμάσουν. Εκεί θα τα οδηγήσει. Πιθανώς, λέει, και τα δημόσια προγράμματα θα τα κρατήσει έξω από το νομοσχέδιο. Μα για τον ίδιο λόγο. Γιατί αυτός είναι ο λόγος. Να συρρυκνωθεί σε έναν απόλυτο βαθμό όπου θα δυνατεί να προσφέρει δημόσια και δωρεάν υγεία και επομένως να προωθηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή είναι η λογική. Το μόνο λοιπόν από τη στιγμή κόμμα. Ναι, είναι κομματική συγκέντρωση μέρα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά το μόνο κόμμα το οποίο αντιστέκεται σε μια τέτοια πολιτική οικονομική προσέγγιση και έχει ταυτόχρονα κοινοβουλευτική παρουσία είναι το ΚΚΕ. Και γι' αυτό, αυτό που πρέπει να αντιληφθούν άμεσα οι εργαζόμενοι στο χώρο και της απεξάρτησης και των θεμάτων ψυχικής υγείας είναι ότι τους συμφέρει να στηρίξουν αυτό ακόμα. Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω να πιστέψουν σε όλα. Δεν λέω να ταυτιστούν σε όλες τις αρχές του και τα πιστεύω του, αλλά ότι τουλάχιστον τους συμφέρει. Όσον αφορά την απεξάρτηση, ήθελα να πω 2-3 λεπτομέρειες που πιθανότατα οι περισσότεροι από εσάς αγνοείτε. Δεν μιλάω γιατί έχω μια προσωπική εμπειρία και θέλω να καταθέσω σχετικά με τη βοήθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο χώρο της απεξάρτησης. Θα μου πείτε πιθανότατα υποκειμενικά και ιδιωτελώς μιλάω έτσι γιατί εάν δεν υπήρχε ο πρώην βουλευτής και καθηγητής Πανεπιστημίου ο Γιώργος Κουρμουζιάδης, ποτέ δεν θα εγκρινόταν προσλήψεις προσωπικού για το αργό, άρα δεν θα υφίστατο αυτό το πρόγραμμα. Και αν δεν υπήρχε ο 904 τότε για να του δίνει μία ώρα μεγάλης ακροαματικότητας ώστε να παρουσιαστεί το έργο του και μάλιστα σε ένα ευρύ ακροατήριο με κοινωνική ευαισθησία, δεν θα είχε ακουστεί τίποτα για αυτό το πρόγραμμα. Εγώ μιλάω γενικότερα. Ένα κόμμα το οποίο κατηγορείται για στεγανοποίηση όσον αφορά την παρουσίαση θέσεων από άτομα που ανήκουν σε άλλους χώρους, επί χρόνια ολόκληρα συνεργαζόταν με την Κατερίνα τη Μάτσα και τις επέτρεπε σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΝΕ να είναι εκεί παρούσα και να μιλάει. Σε όλες. Μα σε όλες. Ακόμα και κάποιοι τότε διαμαρτυρόμασταν γι' αυτό. Αλλά ήταν εκεί. Ήταν το μόνο κόμμα που όταν οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ πήραν θέση να επιλέξουν ανάμεσα σε εκείνο το διοικητικό συμβούλιο που εξέφραζε το ποτάμι Θεέ μου και από την άλλη πλευρά το ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξαν τι θα ψηφίσουν. Η Λούλα η Καρατζά ήταν εκεί σε οποιοδήποτε εργατικό πρόβλημα, σε οποιαδήποτε συνδικαλιστική ενισχύα ήταν εκεί και στήριζε. Το ΚΚΕ ήταν πάντα εκεί και στους δύο χώρους. Ποτέ δεν υποχώρησε και δεν θα υποχωρήσει. Εκεί θα είναι και πάντα και μετά τις εκλογές. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν κάνει το ΚΚΕ διακρίσεις με βάση ένα κομματικό σοβινισμό. Είναι πλάι στον εργαζόμενο και ακόμα πιο ιδιαίτερα στον εργαζόμενο σε ευαίσθητους χώρους. Εγώ για να ολοκληρώσω θέλω να πω ότι ποτέ δεν δήλωσα ότι είμαι φανατισμένος. Ότι είμαι φανατικός μάλλον. Και φανατισμένος είμαι σήμερα και φανατικός είμαι. Αλλά δεν το δήλωσα. Δεν μπορώ να μην είμαι σήμερα. Μου είναι αδύνατο. Πλησιάζουμε σε ευρωεκλογές. Πλησιάζουμε δηλαδή για την ανάδειξη αντιπροσώπων σε ένα χώρο που κινείται σε μία και μοναδική κατεύθυνση. Αύξηση των ιδιωτικών κερδών με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Το θέμα είναι, μπορούμε να κινητοποιηθούμε όλοι? Μπορούμε αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ να γίνουμε πρεσβευτές αυτών των ιδεών και να κινητοποιήσουμε κόσμο ώστε να παλέψει προς αυτή την κατάσταση, προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την δυσκολία? Εγώ πιστεύω ναι. Άρα λοιπόν κλείνω, όχι με παράκληση, με ηγεσία. Όλοι πρέπει να κινητοποιηθούμε. Πιθανώς μετά από 2 ώρες θα θυμάστε ότι τα μισά από ό,τι ακούσατε εδώ. Μετά 2 μέρες σχεδόν τίποτε. Εμένα προσωπικά κάποιοι μπορεί μετά από 2 εβδομάδες να μην με θυμάστε. Ένα παρακαλώ. Μην ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε και θέλουμε όσοι είμαστε εδώ να παλεύουμε για αυριανές, δημοκρατικές, ελεύθερες, ευτυχισμένες κοινωνίες,
πρέπει να ψηφίζουμε εκείνους τους υποψηφίους οι οποίοι παλεύουν για το αύριο σε χώρες που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολοι και δυσάρεστοι για αυτούς. Ευχαριστώ πολύ.